Ευλογείτε γέροντα Σοφρόνια. Σήμερα είναι Σάββατο και έχουμε 6 παραμονή των Αγίων Πάντων και θα ήθελα να μας πείτε μερικά πράγματα τα οποία συμβαίνουν σήμερα. Και θα ήθελα να αρχίσουμε τι θα κάνουν οι άνθρωποι τώρα που θα καταργήσουν το χρήμα η εβραϊκή αυτή κυβέρνηση του Τσίπρα, η σιωνιστική αυτή κυβέρνηση και θα επιβάλλει την κάρτα του πολίτη και την αχρήματη συναλλαγή. Τι πρέπει να κάνουν οι καλοί χριστιανοί? Σήμερα βρισκόμαστε σε μια εποχή που είναι πάντοτε βέβαια ο θρήνος και ο δερμός των ανθρώπων, αλλά κάτι έτσι περισσότερο σήμερα. Γιατί σήμερα βάλεται η Εκκλησία μας. Το κράτος πάντοτε είχε ακαταστασίες, αλλά η Εκκλησία ήταν σταθερή. Τώρα δυστυχώς, όχι σταθερή δεν είναι, αλλά είναι συμμέτοχη, για να μην πω ότι συναγωνίζεται η Εκκλησία την πολιτεία στη διαφθορά. Τι άλλο? Οπότε αφού η Εκκλησία, οι φορείς της Εκκλησίας, όχι ο όρος Εκκλησία Ορθόδοξος, γιατί είναι... πολλοί θα το παρεξηγήσουν αυτό. Ναι, η Εκκλησία είναι Αγία και Άμμωμος, αλλά υπηρέτε της Εκκλησίας. Μα έχει κυκλοφορήσει και το υπερμνημόνιο που θέλουν να καταργήσουν το θεσμό της Ορθοδοξίας, να κυνηγήσουν τους ζηλωτές χριστιανούς και από τις δύο πλευρές και του Νέου και του Πατρίου, τους αντιοικουμενιστές, αυτούς που δεν θα πάρουν το χάραγμα. Αυτοί όλοι υπηρετούν πλέον τη νέα παγκόσμια τάξη και πάνε για την ψευδοσύνοδο του 2016. Εκεί τι πρέπει να κάνει ο κόσμος? Να κάτσει στην εκκλησία, να φύγει από αυτούς τους ποιμένες, να γυρίσει στο Πάτριο, να μείνει αποτυχισμένος? Ζητεί ο κόσμος λύσεις. Ιωάννη μου, είπατε Πάτριο και το Πάτριο είναι μια πλευρά και άλλη πλευρά. Έχει δύο πλευρές, μια καλή και μια κακή. Εγώ θα σας πω, γεννήθηκα με το παλαιό. Μεγάλωσα με το παλαιό, χειροτονήθηκα με το παλαιό διάκος που πας. Είναι μέσα στην ψυχή μου αυτό. Αλλά δεν θα πω και ποτέ ότι είναι τούτη αιρετική και οι άλλοι είναι ορθόδοξοι. Εκείνο που μας λείπει, αγαπητέ μου Ιωάννη, είναι η αρετή. Έχουμε όλοι τον επάρετον εγωισμό και τι είσαι εσύ και τι είμαι εγώ. Εγώ είμαι και εσείς και τι ξέρετε εσείς. Βάλαμε υπεράνω της θρησκείας την επιστήμη, η οποία μπροστά στη θρησκεία είναι άχυρα η επιστήμη. Είναι προφητευμένο και έχει λεχθεί ότι εις τους εσχάτους καιρούς θα δώσει ο Θεός πολύ σοφία στον άνθρωπο να ερευνήσει τη φύση και να επιφέρει και το τέλος του. Και το βλέπουμε. Τι καλό έχουν κάνει σε όλο τον κόσμο. Όλος ο κόσμος πεινάει, διψάει, αγανακτισμένος. Άλλοι άδικα στις φυλακές, άλλοι δίκαιοι. Κανένας δεν ξέρει ποιος σήμερα να βρει το δίκαιο σου μέσα σε αυτή την κοινωνία, τη σάπια. Σάπια εκκλησία, σάπια κοινωνία. Σάπια η κεφαλή, όλο το σώμα είναι σάπια. Ο κόσμος τι λύση να προτείνεται σε αυτό το μέτρο? Όσοι πιστεύουν τον Χριστό δεν έχουν ανάγκη να φοβηθούν τίποτα. Στο μαρτύριο εστερεώθηκε η Ορθόδοξος Εκκλησία, ο Χριστιανισμός. Και με το μαρτύριο μπορεί να τελειώσει και όλοι, τελειώνοντας ο κόσμος όλος. Είναι η εποχή που θα μαρτυρήσουν οι άνθρωποι. Όποιος πιστεύει στον Χριστό, όποιος δεν πιστεύει, λέμε πιστεύουμε άλλο. Άλλο πίστης μέχρι θανάτου και άλλο πίστης χλιαρά. Πιστεύω. Εδώ δεν ξέρουν να κάνουν το σταυρό τους. Δεν ξέρουν να κάνουν το σταυρό τους. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Τριάς Αγία Δόξας. Όταν βλέπεις τον Άγιο. Και όχι μόνο η κοσμική, και η κληρική. Λυπούμε που το λέω, αλλά αυτό είναι. Από τους λεγόμενους δεσποτάδες. Που το βρήκαν από τους δεσποτάδες. Μάλιστα. Ποια αυτή η πάρα τους λέξη. Δεσπότης. Δεσπότης σημαίνει εδώ στην κοινωνία μας ένας τύραννος.
Μόνο ο Χριστός είναι δεσπότης, ο οποίος είναι πάντοτε αγαθός, πολυέλεος, πολυέσπλοχος, μας ανέχεται, περιμένει κάποτε να ανοίξουμε τα μάτια μας, να διδάξουμε τον ουρανό και να μας αγκαλιάσει στον Άσο των Αιών. Σήμερα, Γέροντα, οι σημερινοί επίσκοποι και του Νέου και του Πατρίου δυστυχώς εκμεταλλεύονται την αρετή της υπακοής και την κάνουν υποταγή στον κόσμο, ενώ τα βιβλία της Εκκλησίας μας λένε όταν δεν κρατάει ορθή την πίστη ο επίσκοπος και κηρύττει ανήθικα πράγματα να φεύγουμε. Απομακρύνονται. Ναι, αυτό όμως δεν γίνεται σήμερα. Ρίχνουν στάχτη στα μάτια και καθησυχάζουν τον κόσμο. Δεν πειράζει, πάρε τις κάρτες, δεν πειράζει το υπερμνημόνιο, δεν πειράζει η διαφορά νέο-παλιό, δεν πειράζει ο οικουμενισμός, δεν πειράζουν οι συμπροσευχές, δεν πειράζει που είναι μασόνοι και ομοφιλόφιλοι μέσα στην Εκκλησία και τα έχουν διαλύσει όλα και διώχνουν τον κόσμο. Εκεί τι πρέπει να κάνει ο κόσμος, τις λύσεις να του δώσουν. Εκεί τι πρέπει να κάνει. Μάλιστα. Το έχω πει και το λέω διαρκώς. Όταν βλέπουν και μπαίνει ο δεσπότης και όχι ο δούλος του Θεού, αμέσως να αποσύρονται και να φεύγουν για τους αφήνουν μόνο του. Μάλιστα. Αυτό είναι. Να ακολουθούν αυτά που τους λένε, τα οποία είναι αντίθετα και από την Αποκάλυψη, εξυπηρετούν τους Ιουδαίους και το σύστημα. Γιατί αντί να φορήσουν την κυβέρνηση, αυτοί πάνε και τους ορκίζουν κιόλας. Ορκίζουν μασόνους. Καταλάβατε. Ιωάννη μου, είμαστε στα τέλη. Γι' αυτό γίνονται αυτά. Είμαστε στα τέλη και γι' αυτό γίνονται όλα αυτά τα οποία γίνονται. Όλα προφητευμένα είναι. Ενθυμούμε το 1930 που άκουγα και τους γεροντάδες, άμα θέλεις, λέει, να καταρρεστείς έναν άνθρωπο, να λες ο Θεός να σε κατατάξει με τους ογδοήτας. Ογδός αιώνας. Μάλιστα. Καταλάβατε. Μάλιστα. Τέτοια, αυτή ήταν η κατάρα. Φοβερό πράγμα. Σήμερα σε ποιον έχεις εμπιστοσύνη? Δύσκολα. Έχεις το δίκιο σου. Από πού να πας στη δικαιοσύνη, σάπια και βρώμα. Πού να το βρεις? Από τον συνανθρωπό σου. Έχω περιπτώσεις που ο άνθρωπος πήρε τον ανιψό του στην υπηρεσία, στη δουλειά του. Το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Πάει μια μέρα ο νοικοκύρης να ανοίξει την πόρτα του εργαστηρίου του. Δεν άνοιγε. Από εδώ τίποτα. Είχε κλειδώσει ο άλλος ο κύριος, είχε ανοίξει, είχε βάλει άλλη κλειδαριά και είχε πει, θεία δικό μου, λέει, το εργαστήρι. Έλα, να με βάλεις στη δουλειά σου για να με βοηθήσεις. Και εγώ να σου πάρω τη δουλειά. Είναι αυτά τα πράγματα, στέκονται. Έχασαν οι άνθρωποι τη λογική τους πέρα για πέρα. Να τους κατατάξει κανείς στα ζώα. Δεν αξίζουν, γιατί τα ζώα είναι εκείνα που, όπως τα έκανε ο Θεός. Ο άνθρωπος σήμερα, επειδή εγκατέλειψε τον Θεό, δεν πιστεύει τίποτα, όλα είναι παραμύθια και τα παραμύθια έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που βλέπουμε σήμερα, να φάει ο ένας τον άλλο. Μάλιστα. Εχθές το βράδυ πήγα να ακούσω, να δω τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Το μέγα παράξενο πράγμα που φάνηκε, σηκώθηκαν οι άνθρωποι να τον κατηγορήσουν ότι 4 μήνες δεν έκανε τίποτα. Αυτοί 40 χρόνια οι αλητήριοι, 40 χρόνια δεν λένε τι κάνανε, έκαναν ένα μεγάλο θαύμα. Πετάξανε τα αδέλφια τους στους δρόμους και να γυρίζουν με τα πιάτα. Αυτό εγώ ψυχικά, Ιωάννη μου, δεν το δέχομαι ποτέ. Και η εκκλησία που πήγε και τους όρκισε και τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ. Μα ποια εκκλησία? Αυτή η εκκλησία, βέβαια, επειδή είναι μασόνοι όλοι, γιατί έχω παρεξηγηθεί και έχω πει εγώ ότι είναι μοχλός του Ιουδαϊσμού, δεν είναι εκκλησία του Χριστού αυτή. Αυτοί όλοι εξυπηρετούν τους μασόνους. Άνθρωποι. Και παρασύρουν τον κόσμο και στο τέλος, αυτό που σας είπα προλίγου με την προσωπολατρεία, άμα στο είπε ο δεσπότης, άμα στο είπε ο παπάς, θα πάνε να σφραγιστούν, γιατί και ο Νικόλαος της Λαμίας είπε να πάρετε το χάραγμα. Ευθέως το λένε τώρα. Ιωάννη μου, είναι 80 αυτοκράτορες και έχουν
8, 9, 10 χιλιάδες πώς είναι οι παπάδες, έχουν χρηστέψει τα 10 χιλιάδες. Και έχουν την μπότα τους από πάνω στο κεφάλι και δεν κοτάει να μιλήσει. Γιατί και αυτός δεν είναι Ιεραπόστολος. Δεν είναι Ιεραπόστολος, με άντεφη πήγε από εδώ πέρα. Άντεφη πήγε από εδώ πέρα. Αλλά είναι υπάλληλος. Γιατί και δεν κοτάει να μιλήσει και δέχεται την μπότα του πάνω στο κεφάλι. Ένας βρέθηκε. Ένας θαυματουργός παπάς. Δεύτερος δεν ξαναβρέθηκε. Ποιος? Ο Παπα-Νικόλας ο Κοτσάφτης στην Κρήτη. 10 χρόνια με βραβεία από τη σύνοδό τους εκεί πέρα που έχουν, γιατί λέει Ελλάδα, άλλη σύνοδος, άλλη εκεί πέρα, άλλη, έχουμε κομμάτια γίνει. Και πήγε ο νέος επίσκοπος εκεί πέρα. Το αυτοκίνητό του την επομένη βρέθηκε σε ένα χαντάκι. Ναι. Λοιπόν, πάει και του, πήγανε και του είπαν, ο δεσπότης εχθές ήταν, λέει, στο τάδε κέντρο. Πήγε και του λέει, σεβασμιότατε, σεβασμιότατε, αυτοί οι τίτλοι είναι από τις στοές παραμένα. Δεν είναι θεοφιλέστατος, λέει. Δεν θέλουν να λέγονται θεούφιλοι. Όχι, ή φιλόθεοι από το Θεό. Σεβασμιότατε, πανιερότατε, παναγιώτατε. Μάλιστα. Να μην πω και τίποτα άλλο. Ναι, ναι. Και να σας ρωτήσω. Έκανε ο παπάς εκεί πέρα, του έκανε δρυμύτατη επίθεση του παπά. Να κοιτάζεις τη δουλειά σου, λέει. Τη δεύτερη μέρα τα ίδια, την τρίτη μπροστά στο πλήρωμα της Επισκοπής, τον ξεφτέλησε τον παπά. Έχασε κι αυτό στα την αυτιά του και τον μπλοκώει να και τούτη, να και εκείνη, να και τούτη, να και εκείνη. Τον πέταξε στο κρεβάτι μια εβδομάδα. Άλλος δεν ξαναβρέθηκε ένας τέτοιος, τον χειροτώνησε ο Πατριάρχη. Και καλά του έκανε. Το αποτέλεσμα ήταν, χάρη στην τα βραβεία που του είχαν δώσει, πώς να τα... Τον έστειλανε στο Σινά, εξορία, 3 χρόνια. Ένα γεγονός θέλω να σας πω. Τώρα ήρθε η Παναγία Ιεροσολυμίτισσα. Δεν τη διαφήμισαν καθόλου τα μέσα μαζικής τύφλωσης. Και αντιθέτως, προώθησαν πολύ το λείψανο που έφερε ο Πάπας, που και εγώ ίδιος, ο Θεός να με συγχωρήσει, το αμφισβητώ, γιατί ποτέ ένα ορθόδοξο λείψανο δεν είναι σε ένα κουβούκλιο, που το κουβούκλιο αυτό, από ό,τι με πληροφόρησαν, είχε και τα σήματα των Αητών Υποτών και τον Αιγυπτιακό Σταυρό Αγξού Σανσάτα, και ποτέ δεν μπορεί ένα κακό δέντρο να βγάλει καλό καρπό. Δηλαδή είναι δυνατόν οι αναθεματισμένοι και οι αφορισμένοι παπικοί να φέρουν κάτι καλό στην Ελλάδα? Τι γίνεται εδώ με αυτές τις δύο περιπτώσεις? Ενώ έπρεπε να υπάρχει κοσμοπλημμύρα στην Παναγία, εκείνοι προώθησαν πολύ την Αγία Βαρβάρα. Και πολλοί κόσμος μας το λέει. Λέει, μήπως είναι φτιαχτό αυτό για να ενώσουν τις εκκλησίες παπικών και νεοημερολογητών? Πρώτα γίνεται μια μεγάλη ιεροσυλία, η οποία είναι απαγορευμένη. Μέσα στην εκκλησία έχουμε τον Κύριό μας. Όταν μπήκε στους άτους Σολομώντος, τι έγινε? Τους τα έκανε γυαλιά καρφιά. Και είπε, υπηρήσατε τον οίκον του πατρός μου, οίκον εμπορίου. Μάλιστα. Τα ίδια έχουμε και τώρα. Πάνε κουβαλάνε εικόνες, κουβαλάνε αγελίψανα και δίπλα η κούτα. Αυτό είναι το πιο αντίχριστο πράγμα. Ρεζιλίκι, ντροπή, εύσκος, τη θρησκεία μας να εκμεταλλευόμεθα τα ιερά και τα όσια. Όχι ποτέ. Ποτέ. Ούτε να πηγαίνετε ποτέ. Η Παναγία, όποια Παναγία και αν, τι Ιεροσολυμίτισσα, τι από την Τίνο, τι από το Σουμπελά, εικόνες της Παναγίας όλες μία είναι. Ευλογία. Όπου η χάρη της, όπως την πιστεύει ο άνθρωπος, έτσι και απολαμβάνει. Έχουμε λοξοδρομήσει, να πω πόσα μίλια, από το δρόμο του Χριστού. Ο δρόμος του Χριστού είναι στενός. Έχει γυαλιά, έχει καρφιά, έχει 1000 εμπόδια, τα πατάμε, θέλουμε, δεν θέλουμε. Γι' αυτό είπε, όσοι θα περάσετε θα πάρετε και το σταυρό στο νόμο. Τώρα δεν είναι σταυρό, το σταυρό το κρεμάμε εδώ για επίδειξη και δεν έφτανε ένα και δεύτερο και τρίτο. Ήθελα να ρωτήσω, μήπως ήρθε η Παναγία λόγω του ότι θα υπάρχουν κάποια δεινά
σε εμάς τους Έλληνες, γιατί πρέπει να πληρώσουμε και τις τιμωρίες, τις αμαρτίες μας. Μήπως η Παναγία επέτρεψε να έρθει η χάρη της για να έρθει ο κόσμος να πάει προς μετάνοια, να... τελευταία έστω στιγμή και να μας προστατεύσει όσο γίνεται η Παναγία. Όταν πάμε με ευλάβεια, με πίστη, τι λέει, τι είπε στον Πέτρο, πίστευε και μη φοβάσαι. Κάλεσε με, λέει, Κύριε, έλα. Πήγε λιγάκι, φύσηξε αέρας, όπ, άρχισε να βουλιάζει. Έχασε την πίστη του. Γι' αυτό του λέει, πίστευε και μη φοβάσαι. Σήμερα ποιος πιστεύει? Όλοι επιπόλαια. Όλοι επιπόλαια. Χλιαρά που λέει κιόλα. Αλλά το χλιαρά όμως λέει θα σε εμέσω, θα σε ξεράσω. Ή παγωμένος παγωμένος ή θερμός θερμός. Φωτιά. Ποια πίστη υπάρχει τώρα? Μάλιστα. Όλοι γίνονται τώρα. Κάνω μια εξαίρεση του εαυτού μου. Γιατί όταν έγινε δεν έγινα ούτε για επαγγελματίες παπάς για να ζήσω και να φάω και να καλοπεράσω, αλλά έγινε με μια πίστη, με μια δοκιμασία 20 χρόνων. Και αφού είδαν την πίστη μου, τότε με κάνανε διάκο και μετά στα 27 μου ιερέα. Μάλιστα. Σήμερα τι γίνεται? Τα παιδαρέλια. 30 χρονών, 27 χρονών παπάς, 30 χρονών πνευματικός, 30 χρονών. Μα έχουμε τους ιερούς κανόνες που λέει 25 διάκονος, 30 ιερέως, 50 πνευματικός και άνω πνευματικός και επίσκοπος. Εδώ χειροτώνησε ένα παιδί, το είδα. Τι να σου πω, έκανα το σταυρό μου, λέω, Κύριε, λέει, αυτό το παιδί είναι επίσκοπος? Είναι το παιδί αυτό Μητροπολίτης, Δεσπότης? Δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά καταπατήθησαν όλοι οι ιεροί κανόνες και γι' αυτό έχουμε αυτό το χάλι. Μάλιστα. Δεν θα υπομοιάσω την Παπική Εκκλησία, αλλά ξέρει να διοικεί. Ξέρει να διοικεί. Έχει διοίκηση. Εδώ είναι κάθε Δεσπότης το δικό του, τη δική του σημαία. Κάθε παπάς και αυτός τα ίδια. Και έτσι έχουμε αυτό το πώς να το ονομάσει κανείς. Ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Οι εκτρώσεις που κάνει ο ελληνικός λαός, γιατί τώρα είμαστε πρώτοι στις εκτρώσεις, πρώτοι στην νεανική ομοφιλοφιλία, πρώτοι στις ύβρις, πρώτοι στις διασκεδάσεις. Εκεί μας κατήντησαν οι Ιουδαίοι. Γιατί λέει και το Ταλμούδ, ελατώστε τις γεννήσεις των χριστιανών. Έχει σχέση αυτό που λένε πολλοί ότι θα μπουν οι τζιχαντιστές ή θα μπουν οι Τούρκοι και θα γίνει σφαγή, γιατί και στα οράματά του ο Μακρυγιάννης, στο τελευταίο όραμα, είδε ότι θα χυθεί πολύ αίμα στο Κοροπή. Και κάποιοι άλλοι παλαιοί γεροντάδες είπαν ότι η Ελλάδα αυτές τις μεγάλες αμαρτίες που κάνει θα τις πληρώσει με αίμα. Έχουν σχέση όλα αυτά? Και τι πρέπει να κάνουν και οι παντρεμένοι και οι ελεύθεροι να σταματήσει αυτή η πληγή των εκτρώσεων? Αυτό και μόνο με ανατριχιάζει οι λέξεις. Και γιατί? Γιατί έχω πάθει εγώ την ύλα της ζωής μου από έναν τέτοιον. Ο Θεός ας τον ελέγξει εκεί που τον έχει. Έχω υποφέρει μόλις βγήκα από το Άγιον Όρος. Ήμουν με το παλαιό. Λέω και το ένα, λέω και το άλλο. Περνούσα στην Αγία Τριάδα, στον Πειραιά, έκανα το σταυρό μου. Οίκος του Θεού είναι. Τι είναι με το νέο, τι με το παλαιό. Κάποιος με είδε και έκανα αναφορά στη σύνοδο και με καλέσε να πάνω. Πήγα, λέει, Πάτερ, αυτό που κάνατε στην Αγία Τριάδα, άλλη φορά μην το κάνετε. Λέω, τι είπατε, στην Αγία Τριάδα. Στην Αγία Τριάδα έκανα το σταυρό μου. Σε ποιον έκανε? Σε κανένα είδωλο, λέει, σκανδαλίζεται τον κόσμο. Πάτε λίγο πιο αυτό. Σκανδαλίσατε τον κόσμο. Συγγνώμη, λέω, σκώθηκα, έφυγα. Και πήγαινε στον δρόμο.
στενοχωρημένος. Βρέθηκε κάποιος άλλος αδελφός και μου λέει, δεν πας, λέει, εκεί που είναι και θείος, που είναι και ανυψός του γεροντός. Δεν πω ονόματα. Πήγα. Χαρές και γλόντια, πού να ξέρω εγώ τι φίδι ήταν εκεί. Και φίδια μάλλον. Πήγα κοντά του, στα δύο χρόνια, του χάλασα τη φωλιά. Αυτό ήταν που με πήρε και με σήκωσε. Δεν μπορούσα να βρω πουθενά ακτίνα ηλίου. Όπου πήγαινα, με είχε φωδιάσει και με ένα ωραιότατο γράμμα, ότι είμαι και είμαι και είμαι, αλλά η υπογραφή, που να ξέρεις, το σύστημα του αδελφάτου. Κόκκινη υπογραφή, που σήμαινε ότι όσα έγραφε τα καλά, ήταν τα αντίθετα. Ξέρεις, Ιωάννη μου, ότι εγώ κοιμήθηκα εδώ, στην πατρίδα μου, τη νύχτα όρθιος σε μια γωνιά ενός σπιτιού, από το κυνήγι της ασφάλειας με κυνηγούσανε. Και βρέθηκε ένας άλλος επιτέλους και με αγκάλιασε και τελείωσα και πήρα τα μάτια μου και έφυγα, πήγα στην Ιερά Αποστολή. Κατάλαβα, ταλαιπωρηθήκατε. Και πήγα και δείξα από αυτούς. Μάλιστα. Και αν είχα δύναμη, θα όλους θα τους καθαρούσα αμέσως. Και βραβεύω το Μακαρίτη, το Σεραφείμ, αιωνία του η μνήμη, μια βραδιά 12 τους πέταξε όλους έξω. Έτσι χρειάζεται και τώρα. Δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι. Όλοι το βουλώνουνε. Και για ποιο λόγο. Για ποιον λόγο. Κάποιος μου έλεγε, για ορμένες συζητήσεις, λέω, γιατί δεν μιλάνε. Γιατί να μιλήσουν, μου λέει, θα ανοίξουν φακέλους. Σταματά όλα. Γιατί, τι φακέλους. Επίσκοπος και φάκελο. Παπάς και φάκελο. Έτσι. Προημερών είχα μια κυρία, Αγία Ψυχή. Αυτή είναι για τον Παράδεισο. Που υπηρετεί όλους τους φυλακισμένους όλης της χώρας. Και μου έλεγε, παπάς μέσα εκεί πέρα. Ρεζιλίκια και φοράνε και τα ραστέντα πετάνε το λαϊκό στον απ' εκεί πάνω τους. Δεν υπάρχει διοίκηση, εκκλησιαστική διοίκηση εδώ. Έχουν και το σπαθί, θα σε αφορήσουν. Από ποιον, από τους αφορισμένους, δεν δέχομαι κανέναν αφορισμό. Από αφορισμένους. Όλοι είναι καθερημένοι βάσει των ιερών κανόνων που έχει η Εκκλησία μας, που εθέσπισαν 7 Οικουμενικές Σύνοδοι. Και ο κόσμος γίνονται να πηγαίνει σε αποτυχισμένους ιερείς υπό αυτή την έννοια, σε ομολογητές που λένε όχι σε αυτά. Όσοι είναι χριστιανοί, άμα βλέπουν, δεν θα μείνουν και χωρίς Εκκλησία, θα πάρουν στην Εκκλησία. Βλέπουν και παρουσιάζεται ο Αυτοκράτορας, αμέσως να αδειάζουν και να τον αφήνουν μαζί με τον παπά. Μάλιστα. Ας κάνει λειτουργία. Και με το θέμα των εκτρώσεων, για πέστε μας δύο λόγια. Των εκτρώσεων, ενός κακού λέει γενομένου έρχονται μύρια. Και αυτό μέσα σε αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Μέσα σε αυτή την ίδια κατάσταση. Μάλιστα. Από πού να πιάσεις και πού να σταματήσεις, Ιωάννη μου. Με ρωτάνε κάποιοι φίλοι πώς θα πολεμήσουμε την υπερηφάνεια και τον εγωισμό. Τώρα. Τον εγωισμό και την υπερηφάνεια. Πώς θα την πολεμήσουμε. Πώς θα την πολεμήσουνε. Μάλιστα. Άμα είναι γονατιστή το βράδυ, όταν κάνουν την προσευχή τους, αν προσεύχονται, γονατιστή και με δάκρυα. Όταν φεύγουν τα δάκρυα, πάει και ο εγωισμός και έρχεται η ταπείνωση και έρχεται η αγάπη. Πράγματα ανυπάρκτες αυτές οι δυο αρετές. Υπάρχει αγάπη σήμερα. Δεν υπάρχει αγάπη. Όχι. Δια το πληθυνθήνε, λέει την ανομία, ψυγίσεται η αγάπη των πολλών. Ευτυχώς ότι υπάρχουν και 100 άνθρωποι μέσα σε αυτά τα εκατομμύρια που έχουν αγάπη πραγματική, θεία αγάπη, όχι αγάπη συμφέροντος και όλων των άλλων τα παρακλάδια. Κάποιοι με ρωτάνε πώς θα πολεμήσουμε και τα σαρκικά πάθη. Πορνεία, μοιχεία,
παραφύσει όλα αυτά. Και αυτά, γονατιστεί. Τι λέει ο Χριστός μας, δεν λέει ότι χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Μάλιστα. Ζητάτε μου. Έχουμε φτάσει, χωρίς να το καταλαβαίνουν, σε αγιολατρία και όχι χριστολατρία. Ο Χριστός δεν έβαλε πρέσβης. Εσύ να είσαι πρέσβης για τον Α, το Β, το Χ. Όχι, κατευθείαν. Έχει την πόρτα του, την πύλη του ανοιχτή και λέει, ελάτε, ζητάτε μου να σας δώσω. Όποιος το ζητάει, δεν χάνει. Μα η διαφορά είναι ότι ο Χριστός δεν είναι σαν και εμάς. Ιωάννη μου δώσε με ένα ποτήρι νερό μέσα στο παίρνεις και μου το δίνεις. Όχι. Παράδειγμα. Ο Χριστός δεν λέει έτσι. Ο Χριστός λέει ζήτα μου. Και όποτε εκείνος το εγκρίνει ότι βγαίνει από τα έγκατα της ψυχής του, τότε το παρέχει. Άμα είναι βαθιά μέσα από την ψυχή, όχι επιφανειακή η προσευχή. Η προσευχή. Να είναι μέσα από την ψυχή. Είναι δύο ειδών, Ιωάννη, η προσευχή. Είναι η νοερά προσευχή που είναι με το νου και είναι και η προσευχή της γλώσσης. Με δάκρυα και μετάνοιες. Ποιος κάνει σήμερα μετάνοιες? Κάποτε είπα σε ένα να κάνεις, λέω, 12 μετάνοιες κάθε βράδυ. Λέει, τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Λέω, δεν ξέρεις, είσαι χριστιανός, λέω. Δεν πας στην εκκλησία. Όταν πας στην εκκλησία, πας να προσκυνήσεις. Δεν γονατίζεις να πεις Άγιε Χριστέ μου, Παναγία μου. Αυτή είναι η μετάνοια. Και όταν έχεις πνευματικό πατέρα, σου βάζει επιτήμια. Όπως όταν είμαστε άρρωστοι, που πάμε στο γιατρό, το σωματικό. Τι κάνουμε? Βρίσκει την ασθένεια ο γιατρός και σου λέει, έχεις κρυώσει. Σου λέει, άντε φύγε, κάθε σου κάνει μια συνταγή, το τάδε και μετά 10 μέρες, έλα πάλι να δούμε πώς πάμε. Το ίδιο είναι και η πνευματική ζωή, ανώτερη βέβαια. Έχει κανόνες, έχει μετάνοιες, έχει νηστείες, έχει δάκρυα. Εδώ ακούνε νηστεία και τρέμουνε. Τρέμουνε, Τετάρτη και Παρασκευή. Είναι κανόνες, το λέει. Είμαι εστί κληρικός και καταλύει Τετράδα και Παρασκευή, να καθαιρείτε. Δεν λαϊκός, να φορίζετε, να διώχνετε. Ποιος τα λέει αυτά? Τώρα μου λένε, πάει εκεί πέρα, πάτε ρε, καλά αυτά, μην το ξανακάνεις αυτό, σκέψε το κεφάλι. Και αυτή είναι εξομολόγηση. Τι είναι αυτά τα παραμύθια? Αυτά είναι παραμύθια. Ο άλλος έρχεται, ανοίξει την καρδιά του, να πει τα αμαρτήματά του από τον τενεκέ που τον έχει γεμίσει μέσα, να βγάζει ένα-ένα, να τα πετάει έξω και μετά ο πνευματικός θα του πει πώς θα πλύνει αυτόν τον τενεκέ, τι θα κάνει τον κανόνα του και αν μπορεί, είναι τα αμαρτήματα αυτά ελαφράς μορφής να το πούμε, του δίδει. Ένα κανόνα, 30-40 μέρες θα μεταλάβει. Αν είναι βαριά όμως, τότε έχει 3 χρόνια, 7 χρόνια, 10 χρόνια να πλησιάσει τα άχρηστα μυστήρια με κανόνες. 50 μετάνοιες κάθε βράδυ, νηστείες, προσευχές, ελεημοσύνη. Αυτά είναι τα φάρμακα, τα πνευματικά φάρμακα. Έτσι ο άνθρωπος με αυτά, αφού τα πιστεύει και τα εκτελεί, Τότε πλησιάζει το Θεό ο άνθρωπος. Αλλά, διάβασέ μου, λέει, μια ευχή. Τι είναι ευχή? Γιατί να στη διαβάσω? Κάτι πρέπει να έκανες για να... Είναι, πάμε στο γιατρό και θα δώσε μου φάρμακα. Δεν σου δώσε φάρμακα. Θα σε εξετάσει, θα δει τι έχεις, τι πάσχεις, θα σου πει πάρτε. Και με ρωτάνε και κάποιοι άλλοι φίλοι, οι πιο όριμοι άνθρωποι, μετά από 55 χρονών, 60, πώς θα σωθούνε?
πώς θα σωθούν. Ναι, τι πρέπει να κάνουν περισσότερο για να σωθούν. Γιατί οι άλλοι έχουν δεσμευτεί πολύ σε κάποια πάθη, άλλοι σε σαρκικά, άλλοι στη φυλαργυρία, άλλοι στον εγωισμό, άλλοι σε ματαιότητες του κόσμου και πλάνες. Πώς θα σωθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι χριστιανοί, αλλά είναι χριστιανοί όχι καλής ποιότητας. Πρώτα για να ονομαστεί κανείς χριστιανός και να πιστεύει τον Χριστό, εάν δεν έχει πνευματικό πατέρα, δέρνει τον εαυτό του. Μια από εδώ, μια από εκεί. Δεν έχει τίποτα. Η Εκκλησία έχει θεσπίσει ο Κύριός μας τη μετάνοια. Έπεσες, λέει, σήκω. Πέφτεις ξανά σήκω. Αλλά ποιος θα σε σηκώσει? Όταν είσαι ξάπλα, θέλεις κάποιο χέρι. Στο δώσει να σε τραβήξει απάνω. Αυτό το χέρι είναι ο πνευματικός πατέρας. Γι' αυτό λέγεται και πατέρας, πνευματικός πατέρας. Μάλιστα. Άμα δεν έχουμε, χρειάζεται η οικογένεια, άμα είναι ο αντρόγυνο. Ο άντρας και η γυναίκα φέρουν παιδιά στον κόσμο. Μόλις θα αρχίσουν να περπατάνε και σιγά, λέει οι Άγιοι Πατέρες, τα μικρά παιδιά, τα κορίτσια από 7 ετών για εξομολόγηση, τα αγόρια από 12. Τώρα βέβαια μέσα τέτοια σαπίλα που από μικρά βλέπουν εκεί πέρα όλα τα γυαλιά που λένε κανάλια, τα βλέπουν, τα έχουν μάθει όλα στα 3 τους χρόνια. Τότε αρχίζουμε από τα 3-4 χρόνια κοντά στην εκκλησία, ώστε αυτό το παιδί να συνηθίσει, όχι να βλέπει τον πάπα και να τρέμει και να κλαίει και να φωνάζει. Αυτό είναι. Όλοι μηδενός εξαιρουμένοι. Και είμαι εσύ. Και εγώ που είμαι αυτή την ηλικία, και εγώ όταν πάω σε ένα πνευματικό, λέω τα αμαρτήματά μου. Διότι ο άνθρωπος δεν αμαρτάνει μονάχα να κάνει τις πράξεις. Και εδώ το δω μέσα του το κάφκαλο, όταν γεμίζει, φέρνει ο σατανάς. Τα μάτια μαζεύουνε, τα αυτιά ακούνε, τα μάτια μαζεύουνε, η γλώσσα λαλεί, όλα συνεργούνε. Αυτά, κατάκριση, κατηγορίες, διάφορα άλλα πράγματα, εσχρότητες του στόματος. Και το πιο χειρότερο, Ιωάννη μου, το πιο χειρότερο, είναι αυτή η επάρατος, η τρισκατάρατος βλασφημία που έχουμε εδώ οι Έλληνες. Αυτές τις βλασφημίες δεν τις άκουσα όπου πέρασα στην Ιεραποστολή μου. Είχαν και αυτοί σαν άνθρωποι όλα αυτά, αλλά το Χριστό, την Παναγία, θεοκατάρατη, κόψιμο γλώσσα θέλει αυτή. Θυμώνεις, θύμωσε κατά του διαβόλου. Μάλιστα, για να μην σας κουράζω γύρωτα, πέστε μας τι άλλο θα ήθελατε να πείτε σήμερα στους ανθρώπους, στους Έλληνες ειδικά. Σήμερα ένα μήνυμα. Αυτό που λέω κάθε μέρα. Προσευχή για την Εκκλησία μας πρώτα, τον κλήρο δηλαδή, και δύο δάκρυα για να είναι πιο θερμή η προσευχή. Να καμφθεί και ο Κύριος μας από όλα αυτά τα οποία έχουν πλημμυρίσει όλο τον κόσμο. Αλλά ο καθένας ανάλογα την πίστη που έχει και που πιστεύει. Εμείς σαν χριστιανοί αυτό. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Τα γόνατα να κλείνουν κάτω και να παρακαλούμε μέρα νύχτα. Περπατάμε στο δρόμο. Θεέ μου, ελέησε. Ελέησε με, ελέησε τα αδέλφια μου. Ελέησε, σώσε και την Εκκλησία σου. Για την πολιτεία, οι ίδιοι άνθρωποι είμαστε, εμείς την κάνουμε και την πολιτεία. Απορώ με τη δικαιοσύνη. Ακούω καμιά φορά και λέει, έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Μεγαλύτερη βλακία από αυτό δεν υπάρχει. Ψέμα είναι. Άγιοι είναι οι δικαστές. Μεγαλύτερες παρανομίες τις κάνουν αυτοί. Γιατί είναι και άνθρωποι. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Έχω έναν που πραγματικά, του είπα μια φορά,
Δεν πήγες να γίνεις καλόγερος, του λέω, πού βρήκες, τόσο καλός. Αλλά σήμερα δεν υπάρχει. Όριστε να έρθουμε πάλι στο πολιτικό. Πιάσαν έναν, το Χατζαϊβάτη, πώς το Χατζαϊχα, που έχει τα 500 εκατομμύρια, πώς τον λένε. Το βάλανε στη φυλακή. Τι τον φυλάνε στη φυλακή. Πότε θα κάνουν το δικαστήριο. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Α, του Πασόκ λέτε τον... Πρώτο, μόλις τον πιάσανε αμέσως. Τον Τζοχατζόπουλο λέτε. Ναι. Τζοχατζόπουλος. Χατζόπουλο, ξέρω. Ναι. Τα μπερδεύω εγώ και με τους Χατζαϊβάτηδες. Λοιπόν, βάλ τον άνθρωπο. Είναι ένοχος. Δώσ' του. Και όχι όμως αυτές τις φυλακές που έχουμε. Εδώ είναι τα μυαλά μέσα στη Βουλή. Βουλή είναι αυτή. Δεν θέλω να δώσω χαρακτηρισμό γιατί θα φρίξει ο κόσμος. Κύριες έβαλε ο κόσμος για να κυβερνήσει σε αυτό το τόπο. Με αγάπη και δικαιοσύνη. Ούτε αγάπη υπάρχει, ούτε δικαιοσύνη. Πιάνεις τον άνθρωπο, τον χώνεις μέσα εκεί και περίμενε τώρα 10 μήνες, ένα χρόνο να κάνουν τη δικαστική απόφαση. Για ποιο λόγο? Τον πιάσανε όλα αποδεικτικά, κατευθείαν. Βάλ' τον στη φυλακή την επομένη με αλυσίδες στα πόδια και βάλ' τον να πάει να δουλεύει στα δημόσια έργα. Να σπάει πέτρες. Για να καταλάβει πώς βγαίνει το ψωμί, πώς ιδρώνουν οι άνθρωποι, οι φτώχοι. 40 χρόνια τούτη αλυτήρια εδώ πέρα και τι κάνανε. Κανείς δεν τους δικάζει γιατί είναι μασόνοι και οι περισσότεροι είναι Ιουδαίοι. Δεν είναι Έλληνες στην καταγωγή, Ιουδαίοι είναι. Δεν είναι μόνο αυτοί, είναι και η Εκκλησία η άλλη. Ναι, το πιστεύω. Οι επίσκοποι είναι διάδοχοι των γραμματέων και φαρισαίων και σαδουκαίων. Αυτοί που σταύρωσαν τον Κύριο. Εκείνον είναι μαθητέ. Διότι αν ήταν του Χριστού μαθητέ, θα είχαν ταπείνωση, θα είχαν αγάπη, θα είχαν δικαιοσύνη, θα είχαν τα πάντα. Θα ήταν ιεραπόστολοι. Ακριβώς, τα δείχνουν τα έργα τους, γέροντα. Ο Χριστός τους είπε να μην έχουμε δεύτερο χιτώνα. Δεύτερο, 22ο, ναι, αλλά όχι δεύτερο. Για τα γεράματα. Ξυπόλυτη, όσα θέλεις. Α, ναι, για τα γεράματα. Έχουν οικονομίες, λέει, 2 δις για τα γεράματα. Ναι, μόλις θα μπουν στο λάκκο, θα τα πάρουν μαζί και θα πάνε. Θα δωροδοκίσουν το Χριστό μας, θα του πάνε, έλα. Πάρτε και βάλουμε και εμένα στη Βασιλεία σου, όπως κάνουν εδώ πέρα. Είναι έσχος. Εγώ δεν θέλω να κάνω αυτό. Κλαίει η ψυχή μου κάθε μέρα. Ακούω τον έργο, ακούω τον θάνατο. Πάτε με, με πέταξαν σε 10 η ώρα προημερών. Είναι μια γυναίκα και μου λέει, με πέταξαν έξω, λέει, γιατί χρωστούσα. 8 μήνες, λέει, δεν έχω τι να πληρώσω, λέει, και με πέταξαν τη νύχτα έξω στον δρόμο. Αυτή είναι αγάπη, αυτή είναι ανθρώπων. Ούτε τα ζώα δεν κάνουν έτσι. Άστα. Δεν είναι ούτε το πρώτο, ούτε το δεύτερο. Κάθε μέρα οι άνθρωποι όλοι υποφέρουν, βασανίζονται. Εδώ, γέροντα, ήθελα να σας πω και κάτι άλλο, ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πάρει τον ΆΜΚΑ και ο άλλος δεν έχει να πάρει φάρμακα, ή άλλοι δεν έχει να πάρει τις ινσουλίνες, άλλος δεν έχει να φάει, ο άλλος είναι παραταπεταγμένος και δεν έχει να κάνει την εγχείρηση. Και η Εκκλησία, αντί να τους συμπαρίσταται, τους κοροϊδεύει. Και στις δύο πλευρές αυτό γίνεται, και στο νέο και στο πάτριο. Ποια Εκκλησία, είπαμε, ποια Εκκλησία. Απλά σας το λέω για να τα μαθαίνει και ο κόσμος αυτά, γιατί ο κόσμος δεν τα γνωρίζει. Βλέπει μια γυάλινη εικόνα απ' έξω, αλλά από μέσα δεν καταλαβαίνει ότι είναι σαν τον τάφο, γιατί τα έργα τους είναι τα έργα των Ιουδαίων και γι' αυτό εξυπηρετούν τους Ιουδαίους. Οι πράξεις τους, επειδή είναι μασόνοι, φαίνονται πια ότι είναι μασόνοι. Δεν χρειάζεται να βγει άλλος να πει ότι δεν είναι μασόνος, μα τα έργα τους το δείχνουν. Όταν ευλογούν αυτούς τους μασόνους που είναι απάνω, τι είναι κι αυτοί? Και δεν τους αφορίζουν, γιατί το μασόνο πρέπει να τον αφορήσει. Αυτοί τους ευλογούν. Και οι δήθεν καλοί, γιατί λένε, συγγνώμη να σας πω και αυτό, υπάρχουν, λέει, 4-5 καλοί, λέει, μες στη σύνοδο. Μα αυτοί οι καλοί παρίστανται όταν τους ορκίζουν.
αυτούς τους μασόνους, τους πολιτικούς. Είναι τα ίδια. Αν ήταν καλή τη στιγμή που βγήκε ο αρχηγός των μασόνων. Ακριβώς. Και δήλωσε ότι έχει πολλούς Μητροπολίτες στις ΤΟΕΣ, έπρεπε σαν καλή Μητροπολίτη να κάνουν ένα έγγραφο στη Σύνοδο, να συνέλθει η ιεραρχία και να δει ποιοι είναι. Ποιοι είναι μασόνοι. Πέρασαν 2,5 χρόνια και πέρσι το καλοκαίρι βγάλει μια ανακοίνωση, δεν είναι κανείς. Πώς δεν είναι κανείς. Μα τους κάλυψε και ο Σεραφείμ. Βγήκε στο στήλο της Ορθοδοξίας και λέει δεν είναι κανείς επίσκοπος μασόνος. Και υπάρχουν κάτι χριστιανοί και μας είπανε έχουμε αποδεικτικά στοιχεία για 20 τουλάχιστον Μητροπολίτες και 200 ιερομονάχους. Αλλά φοβόνται μην τους δολοφονήσουν και δεν το βγάζουν το χάρτη. Δεν πάνε να έρθουν να με δολοφονήσουν. Δεν μας τα δίνουν. Αν μας τα δώσουν να τα βγάλουμε. Αλλά δεν μας τα δίνουν τα αποδεικτικά στοιχεία. Και βγήκε ο Σεραφείμ δήθεν που κάνει αγώνα και του στηρίζει συνέχεια. Και λέει δεν υπάρχουν λέει μασόνοι στην ιεραρχία. Ψέματα, κοροϊδεύουν το λαό συνέχεια. Λυπάμαι για το Σεραφείμ. Δικηγόρος είναι. Επίσκοπος λαχταρούσε να βάλει την κολοκύθα στο κεφάλι. Όπως όλοι. Διάσχισε ωκεανούς να πάει να την πάρει. Από ποιον, από έναν ασεβέστατο. Ο οποίος είπε, το Χαρκιανάκι. Όπως λένε. Ο Χριστός λέει όταν έγινε άνθρωπος και αυτός αμαρτωλός ήταν. Να, ο Βλάστημος, ο Χαρκιανάκης. Και αφόρεσε ο άλλος, ο αρχισατράπης, αφόρεσε το Σωτηρόπουλο. Το Σωτηρόπουλο. Αδίκως βέβαια, δεν πιάνουν αυτά. Ξέρεις πώς θα έπιασε ο φορεσμός του. Ό,τι κάνουν και κινούνται μερικοί, αποβλέπουν σε αυτόν τον θρόνο, τον αρχιεπισκοπικό, αλλά μου κάνει εντύπωση η Ιόνιμ και το εξής. Όλοι οι αρχιεπίσκοποι, ποιος είναι ο πρώτος. Ναι, πήραν όλοι οι εξουσίες, ναι. Όλοι οι αρχιεπίσκοποι. Ναι. Αρχιεπίσκοπος εδώ στην Αττική. Είναι 6-7 όπως είναι. Όλοι οι αρχιεπίσκοποι. Ποιος είναι ο πρώτος. Στην άλλη ζωή θα το δούμε. Τους. Έχει ξεπεράσει τα όρια πλέον. Έχει ξεπεράσει τα λογικά όρια. Όλοι έχουμε, άλλους λίγο, άλλους πολύ, έχουμε αυτό τον πειρασμό. Αλλά μέχρι εκεί, μέχρι αυτό το να μου βάζει μια κολοκύθα και παρατήρησα και να... την υψηλώνουν ένας περισσότερο από τον άλλον. Ψυχά θα κάνω κανένα μιναρέ από πάνω το κεφάλι τους. Έλα Χριστέ και Παναγιά. Γέροντα, υπάρχει και κάτι άλλο μέσα στο νέο ημερολόγιο περισσότερο. Επειδή βγαίνουν πολλοί αγωνιστές και αγωνίζονται κατά του Οικουμενισμού, κατά του 666, κατά του Βλαστήμου και Αιρετικού Πατριάρχη, γιατί εμείς πήγαμε και τον πέρσι στο Ηρώδου και Αττικού, τον είπαμε ότι είσαι άνθρωπος των Εβραίων, εξυπηρετείς τους μασόνους, είσαι προδότης, είσαι οικουμενιστής. Αυτοί τι κάνουν, βάζουν πρώην ναρκωμανείς, και χτυπάνε αυτούς που αγωνίζονται. Ακόμα και το Σωτηρόπουλο χτυπήσανε, το Μεθόδιο της Εσφυγμένου, τους συλλόγους τους δικούς μας, επειδή κάνουμε ομολογιακό αγώνα και διαστρέφουνε τους πατέρες της Εκκλησίας. Υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι πρώην ναρκωμανής, ένας Μεσεδάκης, τον οποίο τον έχει βάλει ένας Παπαδάκης, ο οποίος επειδή δεν τον κάναν ιερέα στο Άγιο Όρος, στο κελί του Αγίου Γεωργίου, έφυγε από τους ζηλωτές, πήγε στη Γρηγορίου, τον κάνανε παπά και έχει βγάλει 7 βιβλία εναντίον του πατρίου. Αυτό τον άνθρωπο τον έβαλε 28 Νοεμβρίου, πριν έρθει ο Πάπας στην Κωνσταντινούπολη, ξέρετε ποιος. Έριξε σε παγίδα τον κόσμο ο Σεραφείμ ότι θα μιλήσει για αντιοικουμενισμό και μίλησε εναντίον αυτών που αγωνίζονται κατά του Πάπα και κατά του οικουμενισμού. Αυτός είναι ο Σεραφείμ. Αυτός είναι ο υποκριτής Σεραφείμ που εξαπατά τον κόσμο, ο καθησυχαστής, και τώρα κάνει συγκεντρώσεις δήθεν για να πληροφορήσει τον κόσμο ενάντια σε αυτούς. Αντί να αφορεί στην κυβέρνηση, συμπλέει με αυτούς. Και ο κόσμος δυστυχώς πέφτει στην πλάνη, Γέροντα. Αυτά όμως πρέπει να τα καταθέσουμε, να τα καταγγείλουμε, γιατί με δόλιο τρόπο έχουν γεμίσει το διαδίκτυο και χτυπάνε τους Ορθοδόξους που αγωνίζονται, σε όποια πλευρά και να βρίσκονται, όπως κάνανε στο Φλαμιάτο το 1851, που τον εκλείσανε στη φυλακή και τον φαρμάκωσαν οι άνθρωποι του Ρότσιλ οι Εγγλέζοι. Έτσι ακριβώς μέσα στην εκκλησία έχουν μπει πράκτορες, είναι 5 μασόνοι, μας τα λένε όχι ζηλωτές, μας τα λένε μοναχοί από τη Μεγίστη Λαύρα, από άλλα μοναστήρια που και αυτοί αντιδρούν κατά του οικουμενισμού, ότι έχουν 5 μασόνους ηγουμένους. Και λένε για τον Εφρέμ, το Γοντικάκι
και κάποιους άλλους. Αυτή είναι η πρώτη. Και δεν έχουν βρει άλλους να χτυπήσουν, τους φταίνει οι ζηλωτές και τους φταίνει αυτοί που αγωνίζονται. Γιατί και στο υπερμνημόνιο γράφουν ότι θα κυνηγήσουμε τους σωτηροπουλικούς. Αυτούς που είναι ζηλωτές και αυτούς που πιστεύουν το Ευαγγέλιο, γιατί θέλουν να αλλάξουν ακόμα και το Ευαγγέλιο. Εκεί έχουν φτάσει και βγαίνουν οι ιερείς του νέου ημερολογίου και λέει μην τα μοιράζετε αυτά. Γιατί τα μοιράζουμε στην Παναγία την Ιεροσολυμίτισσα και λέει έχουμε εντολή να σας διώξουμε και μας διώχνουν από την Εκκλησία. Και λένε για μένα, πού τον βρήκατε, λέει αυτό τον παλιωμορολογίτη. Καταλαβαίνετε δηλαδή οι μασόνοι τι έχουν κάνει. Μέσα από την Εκκλησία έχουν διαποτίσει τον κόσμο μίσος εναντίον του πατρίου ορτολογίου και αυτό το περνάνε οι ιερείς και οι αρχιερείς του νέου. Παλιωμορολογίτης, κυνηγήστε τον. Λες και βλέπουν, με συγχωρείτε, τον εξ από εδώ. Αντί να τα βάλουμε με τους μασόνους, με τους Ιουδαίους, τους εχθρούς της πίστεώς μας. Καταλάβατε. Αυτά όμως πρέπει να τα καταγγείλουμε γιατί ο κόσμος δεν τα γνωρίζει. Τα καταγγέλω. Παρησία, δεν φοβάμαι κανέναν. Άλλωστε εγώ ότι εδώ είμαι, ο Λάκος με είναι δίπλα. Δεν φοβάμαι κανέναν και πριν και πάνω. Στην Ιερά Αποστολή μου, 20 χρόνια σκοτώθηκα και με πρεσβείες και με τους πρέσβεις και με τους προξένους και με τους επισκόπους. Μάλιστα. Μπορούσα κάλλησα σήμερα να ήμουν και πατριάρχης εγώ, αρκεί να ήθελα. Δεν το ήθελες. Μου το πρότειναν με έναν όρο, το συνηθισμένο. Λέω, άντε φύγετε από εδώ πέρα. Εγώ έζησα 20 χρόνια μέσα σε μια σπηλιά, παξιμάδι και νερό. Θα χαλάσω εκείνο το οποίο πήγε μέσα στην ψυχή μου. Αμαρτωλός είμαι. Να τα κατάφερα να γίνω Άγιος, ούτε προαιρετικά ούτε διορατικά, τα οποία ακούω τώρα αράδα. Όλοι έχουν γεμίσει προαιρετικά και διορατικά. Λοιπόν, εγώ δεν έγινε τέτοια πράγματα. Αλλά την πίστη μου δεν θα την αλλάξει κανένας. Κανένας, πάντα με τη βοήθεια του Χριστού μου. Και έτσι πρέπει να υπηνάνε και όλος ο κόσμος, όλοι οι χριστιανοί. Όσοι είναι πιστοί, όσοι είναι και πιστεύουν πιστοί. Πραγματικά, ήρθε η ώρα να ενωθούμε. Να ενωθούμε γιατί μια πιστολιά εδώ, άλλη μια στην Ομόνια, άλλη στην Κρήτη, δεν λέει τίποτα. Δεν λέει, μάλιστα. Δύναμη είναι στο πολύ γνωστότατο αυτό συγκρότημα που λέγεται ομάδες. Ομάδες. Ένας τι να κάνει. Εδώ εγώ από το πρωί στο βράδυ αυτά λέω. Τι να κάνετε, πού να ακουμπήσετε. Ακουμπάτε σε αυτή την ώρα σε μένα. Όπου ακουμπάω εγώ ακουμπήσετε κι εσείς. Μάλιστα. Τι να κάνω. Έτσι. Ψάχνω από εδώ, ψάχνω πλέον σε όλες τις εκκλησίες. Και τους παλαιοημερολόγητες πηγαίνω. Σας είπα, είχα τον αρχιεπίσκοπο. Τους τα λέμε κι εμείς γέροντα, αλλά αντί να συνετιστούνε, μας κυνηγάνε. Και αναγκαστήκαμε κι εμείς και αποτυχιστήκαμε κι αυτούς και πηγαίνουμε σε αυτούς που ομολογούνε. Δεν υπάρχει πλέον άλλη λύση. Βάσει των ιερών κανόνων, όταν και αυτοί λένε στον κόσμο οι περισσότεροι πάρτε το 666, εμείς φεύγουμε. Ναι, μεν ο θεσμός του πατρίου εντάξει, αλλά όταν μου λέει εμένα πάρε τον ΆΜΚΑ, πάρε τον ΑΜΦΙΜΗ, πάρε τα διαβατήρια, δεν είναι τίποτα. Από εκεί και πέρα ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας. Και αυτό να το καταλάβουν και οι ζηλωτές του Αγίου Όρους που πηγαίνουν με συνόδους οι οποίοι έχουν πάρει το 666 και από τη μία βγαίνουν δήθεν και κάνουν αγώνα και βγαίνουν και στις εφημερίδες όπως ο Καλίνικος, επειδή πήγε ο Μακάριος και πήγε στους υπουργούς για να κάνουν τώρα αυτή η αντιζηλία, πήγε ο Καλίνικος και ο Γερόντιος που εγώ τον ήλεγξα προσωπικά το Γερόντιο και του λέω γιατί δεν πήγες, του λέω, να αφορήσει τους μασόνους που είναι στην κυβέρνηση και ξέρετε τι μου είπε, μου λέει εσάς τους συλλόγους θα αφορήσω. Όχι αυτούς που είναι στην κυβέρνηση. Και τώρα ξαφνικά για να κάνουν αντιζηλία να πάρουν τον κόσμο, λέει τι να κάνουμε. Λέει θα βοηθήσουμε τον κόσμο που έχει πάρει τον ΆΜΚΑ και αυτοί λέγανε στον κόσμο πάρτε τον ΆΜΚΑ. Άρα εδώ πρέπει να πάρει θέση και ο γέροντας ο Μεθόδιος που κάνει συγκεντρώσεις και λέει με την ευχή του Καλλινίκου. Ποιο είναι ο Καλλινίκου. Αυτού που είπε και έβγαλε εγκύκλιο ότι δεν φεύγει θεία χάρη άμα πάρει τον ΆΜΚΑ και δεν είναι άρνηση Χριστού αυτά τα πράγματα όλα. Γι' αυτό λοιπόν βλέπετε ότι οι ζηλωτές αρχίζουν και ξεφεύγουν τώρα και πέφτουν και για να κρατήσουν την ομολογία τους πρέπει να αποτυχιστούν. Θα το κάνουν όμως. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα το κάνουν. Γι' αυτό ακολουθούμε τους αποτυχισμένους και όχι αυτούς που είναι σε συνόδους. Ιωάννη μου, ο καθένας ας σκεφτεί αν θέλει τον παράδεισο ή θέλει την κόλαση. Έτσι.
εάν θέλει τον παράδεισο του ουρανού και αν θέλει το ανεπίπλαστο του το παράδεισο εδώ, τα φαγητά, τα γλέντια και το καθεξής. Ό,τι του αρέσει ο καθένας. Ο Χριστός είπε το, ο δρόμος μου είναι στενός και τεθλιμμένος. Όσοι θέλει, όποιος θέλει, κανένα δεν βιάζει. Μάλιστα γεροντά, να μην σας κουράσω άλλο, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτά που είπατε και μια ευχή για τον κόσμο, πέστε. Με πήραν από την Αμερική και τι μου είπανε. Βάζω τα σήματα της Μασονίας και πηγαίνουν και μεταλαμβάνουν. Στην Αμερική γίνεται αυτό. Ναι. Λοιπόν, εδώ γιατί. Αφού εκεί γίνεται ό,τι γίνεται και εδώ τα ίδια γίνονται. Μάλιστα. Και εδώ γίνεται. Εμπέζουνε. Εμπέζουνε. Αυτό λέω ότι όταν βλέπουνε τους δεσποτάδες και μπαίνουν μέσα, αδιαστέρκλησε, φύγεται. Και άλλο ένα γέροντα, ο Άνθιμος είπε στον κόσμο τώρα που θα κάνουν οι ομοφιλόφιλοι συγκέντρωση να πάνε να κάνουν ολονυχτή. Αντί να κατεβάσει τον κόσμο και να τους κυνηγήσει, τους μάντρωσε μέσα. Πάσχει ο άνθρωπος από υπέρτατον εγωισμό. Εγώ τι φλανάχω. Τον είδα σε μια φάση που ήταν τότε για να βγάλουν δήμαρχο. Μέσα στο ναό του Θεού και να απευθύνεται και στο Μουχτάρ αυτόν και να του λέει «Όσο είμαι εγώ εδώ, εσύ δεν θα είδεις δημαρχία». Και την άλλη μέρα πάμε ψηφί. Το ψηφίσαμε. Ολυθυστολογικής. Και μετά, αυτό δεν θα το πω γιατί θα γίνει, δεν θέλω. Μάλιστα. Σαν τους πίθηκους που κάναμε κάτω στην Αφρική, τους δέναμε την αλυσίδα. Και όταν σηκωνόταν ήταν σε αυτό σαν άνθρωπος. Έλα δε πέρπατο σε λίγο και μετά έπεφτε με τα τέσσερα. Έτσι έγινε μετά. Στο μπουτάρι. Κάπου ναι. Συχαμερός πας εγωιστής ενώπιον Κυρίου. Ο Κυριός μας έχει έτσι την αγκαλιά του και κοιτάζει όλα τα παιδιά του. Φωνιάδες, εγκληματίες, ανήθικοι, βρώμοι και όλα τα κοιτάζει. Άμα ειδεί τον εγωιστή, γυρίζει το πρόσωπο. Το πιο επάρατο αμάρτημα είναι ο εγωισμός. Ο διάολος, γιατί έγινε διάβολος, το επέτρεψε να ειδεί μια τρίχα παραπάνω από τους άλλους αγγέλους. Θα γίνω κι εγώ Θεός. Θεός, να, άντε. Και έπεσε. Σας το έχω πει με τη Μαρία. Ναι, και τον κύριο Αντώνη. Με το διάολο. Α, όχι, δεν το ξέρουμε αυτό. Α. Είχε έρθει ένας πατέρας από τη Λάρισα με την κόρη του. Αφού είχε γυρίσει όλα τα ιερά προσκυνήματα, η κόρη του έμενε εκεί με τον δαίμονα. Πήγε τελευταία, αποφάσισε να πάει και στη Γαλλία, σε μια εικόνα και της Παναγίας, δεν θυμάμαι τώρα το επίθετο. Αλλά όταν βγήκε από το αεροπλάνο, μετανόησε και ξαναμπήκε μέσα και γύρισε. Από το αεροδρόμιο ήρθε εδώ, ούτε τον ήξερα. Όταν μου είπε την ιστορία, σηκώθηκα πάνω και εγώ εκεί, ήρθα, έκανα μια ευχή απάνω στο κεφάλι, έκανα μια έτσι στο κεφάλι και της ανοίγει το στόμα έτσι. Που ανθρώπινο ανοίγει, θα είχε ξεχαρβαλωθεί. Και ακούω μια φωνά και μου λέει, άκουσε, ξάστερη, εγώ, αυτός δηλαδή, είμαι ο αρχιστράτηγος των δαιμόνων της κολάσεως. Και με διέταξε ο τριαδικός Θεός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα να μπω μέσα σε αυτή. Και ύστερα γυρίζει το λόγο σε μένα πάλι. Και δεν μπορείς εσύ να με βγάλεις ούτε με τις νηστείες σου, ούτε με τις προσευχές σου, ούτε με τα δάκρυά σου. Παρά όταν ξαναδιατάξει ο Τριαδικός Θεός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, τότε θα φύγω. Θέλω να φύγω, αλλά δεν μπορώ. Θέλω να φύγω διότι τούτη με βασανίζει περισσότερο από ότι βασανίζουμε στην κόλαση. Εκεί τερμάτισε. Η κοπέλα ήταν φιλόλογος. Έκανε κατοχητικά, είχε το πνευματικό της πατέρα,
ξομολογείτο, μεταλάβανε και γι' αυτό τον βασάνιζε. Μάλιστα. Έφυγε. Πήγε. Κάποτε ήρθε μια κυρία, έτυχε να είναι από και τα μέρη, δεν τους γνωρίζει. Λέω, τι είναι, με λέει έτσι, έχεις το τηλέφωνο, το πήρα το τηλέφωνο, πήρα τον πατέρα και μου λέει, ο πατέρας, δυστυχώς, λέει, ακόμα έτσι είναι. Λέω, έχει ο Θεός. Έχει, γιατί θέλει να τιμωρήσει αυτό το τέρας που λέγεται δαίμονας. Καταλάβατε. Μάλιστα. Έτσι είναι. Πολλά πράγματα μένουν ακατανόητα για τον άνθρωπο. Εύβολε του Θεού, έτσι το θέλουμε. Μάλιστα. Εντάξει, Γέροντα, ευχαριστούμε την ευχή σας. Να είστε καλά, Ιωάννη μου. Αλλά, κοιτάξτε, πού πασό λέγον με, Κύριε, Κύριε. Αλλά ποιον το θέλημα του Πατρός μου. Μάλιστα. Και το θέλημα του Πατρός μου είναι ο ποιήσας και διδάξας. Το να διδάσκουμε όλοι, εύκολοι είμαστε. Αλλά το να πράττουμε, αυτό είναι. Αγάπη, ταπείνωση, υπομονή, πραότητα, εγκράτεια, αφιλαργυρία. Γιατί έχουμε και τον άλλο Θεό τώρα, το δαίμονα της φιλαργυρίας. Ακούς κάθε μέρα τι γίνεται. Οικονομικά, τα οικονομικά, τα οικονομικά. Αυτά τα τσακάλια που έχουν μέσα όλους αυτούς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς και οδόστου, και οδόστου, και έχουν κάνει τον κόσμο άνω κάτω. Μην πιστεύετε κανέναν, κανέναν απολύτως. Μάλιστα. Πίστη στον Χριστό μας και κανένας δεν θα χαθεί. Μάλιστα, ευχαριστούμε. Να είστε καλά, ευλογείτε. Νιώθω